Αυτό που διαβάζει που έχει γράψει ο Μιχαήλ Τρίτος, όχι ο Ίσαυρος, ο Λέων Τρίτος ο Ίσαυρος, είναι ένας επίκουρος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο τίτλος του είναι «Έθνος και Εκκλησία στον Μακεδονικό Αγώνα». Ακούγεται εντάξει πίσω. Με τον όρο Μακεδονικός Αγών εννοούμε τον ιδιόμορφο και πολυμέτωπο εκείνο πόλεμο που διεξήχθη στην τουρκοκρατούμενη τότε Μακεδονία και κράτησε περίπου 40 χρόνια, από το 1970 μέχρι το 1908. Αυτό είναι λάθος, 1870, θέλει να πει. Το βρήκαμε, είδατε! Λοιπόν, τα αίτια του μεγάλου αυτού αγώνα ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878 με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, που εξέτρεψε τον βουλγαρικό επεκτατισμό, και ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 με την άδοξη ήττα μας, η οποία σκόρπισε τη γενική απογοήτευση. Ο Μακεδονικός αγώνας είχε τρεις φάσεις. Η πρώτη φτάνει μέχρι το 1887 και έχει ως κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα την προπαγανδιστική δράση των ξένων κομιτάτων. Η δεύτερη, από το 1887 μέχρι το 1904, διακρίνεται για την τρομοκρατική δράση του Βουλγαρικού Κομιτάτου. Και η τρίτη, από το 1904 μέχρι το 1908, συνιστά την ένοπλη αναμέτρηση Ελλήνων και Βουλγάρων, οι οποίοι εργάζονταν συστηματικά για τον εκβουλγαρισμό της Μακεδονίας. Αρχικά οι Βουλγαροί επιχείρησαν να αλώσουν την ελληνική εθνική συνείδηση των Μακεδόνων με ειρηνικά μέσα. Όμως, όταν είδαν ότι η τακτική αυτή δεν ήταν αποτελεσματική, χρησιμοποίησαν βία. Στην αντίσταση του Μακεδονικού Ελληνισμού, απάντησαν με τις συμμορίες των ενόπλων κομιτατζίδων. Τα αδίστακτα αυτά σώματα συνάτριβαν κάθε Μακεδόνα που αντιδρούσε στα σχέδιά τους και υποκινούσαν ταραχές και αναστατώσεις. Κύριος στόχος τους, η εξόδωση των στελεχών του ελληνισμού. Ιερείς, δάσκαλοι, επιστήμονες, βρούχοντες, οικονομικοί παράγοντες επισύρουν την οργή τους. Παράλληλα, οι πράκτορες και τα ηγετικά στελέχη του κομιτάτου άρχισαν να διενεργούν έντονη προπαγάνδα προκειμένου να προσελκύσουν τους Έλληνες στις αυθελληνικές τους βλέψεις. Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα όσα αναγράφονται στην Κιανή Βίβλο που εξέδωσε το 1903 η Βρετανική κυβέρνηση. Η δολοφονία είναι το κυριότερο ενόπλον των βουλγαρικών κομιτάτων. Προηγουμένως υποχωρούσε. Οι Έλληνες είναι κυρίως τα θύματά των. Κατά χιλιάδες εφωνεύτησαν οι Έλληνες κατά τα τελευταία 5 ή 6 έτη. Αθέων και αόπλων εκβιάσεις, ληστεία, δολοφονία ανδρών και γυναικών, ανελεήμονα βασανιστήρια ιερέων, ιατρών, διδασκάλων κατακρεουργήσεις, ναών αντρισμοί, καταστροφή χριστιανών ορθοδόξων, γενική τρομοκρατία, πλημμύρα αίματος. Η ελληνική κυβέρνηση, απορροφημένη αρχικά από το κριτικό ζήτημα και αισθανόμενη αδυναμία στον στρατιωτικό τομέα, απέφυγε να πάρει θέση στο ζήτημα. Έτσι, τον αγώνα αντίστασης ανέλαβαν οι τοπικοί παράγοντες. Η πρώτη συστηματική οργάνωση έγινε από τον Ιωάννη Ναυραγούμη, ο οποίος από τον Νοέμβριο του 1902 μέχρι τα μέσα του 1904 ίδρυσε το Σωματείο Άμυνα. Με πρωτοβουλίες Μακεδόνων και Αθηναίων συγκροτήθηκαν οργανώσεις με στόχο την ενίσχυση του πληθυσμού της Μακεδονίας στην αντιμετώπιση του βουλγαρικού κινδύνου. Τέτοιες οργανώσεις ήταν ο Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος, η Εταιρεία Ελληνισμός του Νεοκλή Καζάζη, ο Μακεδονικός Όμιλος του Στέφανου Δραβόμη, καθώς και η Επιτροπή για την Ενίσχυση της Παιδείας και της Εκκλησίας στη Μακεδονία. Οι οργανώσεις αυτές προέβαιναν σε διαμαρτυρίες, οργάνωναν συλλαλητήρια και γενικά ασκούσαν πιέσεις στις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις να ενδιαφερθούν για τα ζητήματα της Μακεδονίας. Για την οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα ανυπελόγηση είναι η συμβολή πολιτικών, διανοούμενων και στρατιωτικών του Στέφανου και Ιωάννη Δραγούμη, του Λάμπρου Κορομιλά, του Καπετάν Κότα, του Παύλου Μελά, του Καπετάν Βαγγέλη. Το Γενικό Προξενείο της Θεσσαλονίκης, με πρόξενο τον Κορομιλά, έγινε κέντρο του αγώνα εναντίον του Βουλγαρικού Κομιτάτου, ενώ ανάλογη ήταν η δράση του Προξενείου Μοναστηρίου. Τα ελληνικά ανταρτικά σώματα, στελεχωμένα από αξιωματικούς του ελληνικού στρατού και ενισχυμένα από εθελοντές, Μακεδόνες, Ηπειρώτες, Θεσσαλούς, Πελοποννήσιους, Κρητικούς και άλλους, περιόρισαν τις βουλγαρικές ενέργειες εναντίον των πληθυσμών και των ελληνικών πληθυσμών και αποσόβησαν τον εκβουλγαρισμό της περιοχής. Η μεγαλύτερη όμως προσφορά στον Μακεδονικό αγώνα ήταν της Εκκλησίας.
Τη στιγμή που το ελληνικό κράτος παρακολούθησε με αδράνεια τα συμβαίνοντα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, η Μητέρα Εκκλησία, στάθηκε η πρωταρχική και κύρια δύναμη για τη σωτηρία της μαρτυρικής αυτής περιοχής. Με διπλωματικές παρεμβάσεις στην υψηλή πύλη, έντονες διαμαρτυρίες στις μεγάλες δυνάμεις, ενίσχυση και συντονισμό της εκκλησιαστικής διοικήσεως στις εγκορίστατες επαρχίες του Οικουμενικού Θρόνου, αγωνιζόταν να προστατεύσει την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Ειδικότερα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοκρατής, με το υψηλό αίσθημα εθνικής ευθύνης που τον διέκρινε, αποφάσισε να στείλει στη Μακεδονία νέους στην ηλικία Μητροπολίτες, με μεγάλη μόρφωση, θάρρος και γενναιότητα, για να σταθούν με αυταπάρνηση στο χυμαζόμενο Τίμνιο. Αντιπροσωπευτικά αναφέρουμε τους Μητροπολίτες Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη, Κορυθάς Φώτιο Καλπίδη, Πελαγωνίας Ιωακήμ Φερόπουλο, Βρεβενών Εμιλιανό Λαζαρίδη και άλλους. Οι ηρωικοί αυτοί ιεράρχες, με τους αγώνες και τη μαρτυρική θυσία της ζωής τους, έγιναν σύμβολα αντιστάσεως του λαού, στέργιωσαν την πίστη του μακεδονικού ελληνισμού και έδωσαν ελπίδες εθνικής ανάτασης. Η θυσία τους παραδειγμάτισε το λαό, τόνωσε το φρόνημά του και γιγάντωσε την εθνική του συνείδηση. Όπως παρατηρεί ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστόδουλος, οι αρχιερείς της Μακεδονίας δεν εδίστασαν να περιφρονήσουν τον κίνδυνο του φόβου της ζωής των και ανέλαβαν περιοδίες με πολεμική εξάρτηση οι περισσότεροι και με συνοδεία ενός ή δύο υπηρετών, δείχνοντας έτσι το αλήγιστο φρόνημά των και την πεποίθησή των ότι αυτή είναι η δυνατή και όχι η Βούλγαρη. Ο λαός, βλέπουν τις κινήσεις αυτές και ακούουν τα πύρινα κηρύγματα των τιμεναρχών του, αισθανόταν να αναπτερώνονται οι ελπίδες του και να πυργώνονται τα όνειρά του. Ο Μακεδονικός Αγών υπήρξε ένα ηθικό και εθνικό μεγαλείο. Δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του ελληνισμού στον αιώνα μας, αλλά ένα απόλυτα μοναδικό γεγονός στην ιστορία μας και από την άποψη των περιστάσεων και των διαστάσεων που πήρε. Γι' αυτό και αποτελεί λαμπρή σελίδα στην ιστορία του έθνους. Χάρη σε αυτόν διασώθηκε η ελληνική συνείδηση της Μακεδονίας, αφού ήταν η φυσική αντίδραση του ελληνισμού στην προσπάθεια των Βουλγάρων να εκβουλγαρίσουν τη Μακεδονία και να την προσαρτήσουν στο κράτος του. Έτσι δικαιώθηκε απόλυτα ο Ιων Δραγούμης, ο οποίος το 1907 είχε πει «Αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, εμείς θα σωθούμε». Θα σταματήσω εδώ, γιατί και εμείς τώρα τρέχουμε να σώσουμε τη Μακεδονία και σε λίγο θα διαβάσουμε για τον Παύλο Μελά. Δύο λόγια για τον Παύλο Μελά. Ο Παύλος Μελάς γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου 1870 και πέθανε στις 13 Οκτωβρίου 1904. Ήταν αξιωματικός πυροβολικού του ελληνικού στρατού και πρωτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα. Ήταν γιος του Μιχαήλ Μελά και γαμπρός του Στέφανου Δραγούμη. Γεννήθηκε στη Μασσαλία της Γαλλίας. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από την Παϊδονιά, κοντά στον Άνω Παρακάλαμο της Ηπείρου. Μετά τη μετακίνηση της οικογένειας στην Αθήνα, σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από όπου αποφύτησε ως αμφιπολοχαγός του πυροβολικού το 1891. Φέροντας τύψεις για την έκβαση του πολέμου του 1897, συμμετείχε από τους πρώτους στο Ιδρυφέν το 1900 Μακεδονικό Κομιτάτο για την εμψύχωση του απογοητευμένου ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας και σε αντίδραση στη δράση των Βουλγάρων Κομιτατζίδων. Έτσι, από τον Φεβρουάριο του 1904, ο Παύλος Μελάς έσπευσε με άλλους 4 αξιωματικούς προς επιτόπια μελέτη της κατάστασης. Αποτυγχάνοντας σε εκείνη την πρώτη προσπάθεια, επανήλθε τον Ιούλιο του ίδιου έτους, οπότε και εισήλθε στη Μακεδονία ως ζωέμπορος, με το όνομα Πέτρος Βέβες. Μετά από 20ήμερη παραμονή, συναντήθηκε με τον Λαύρο Κορομιλά στην Θεσσαλονίκη, ανταλλάσσοντας σκέψεις για ανάληψη επιχειρήσεων και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα. Με ακούτε πίσω ή όχι? Α, γιατί κάτι ακούω εγώ. Στις 18 Αυγούστου, όταν όλα ήταν έτοιμα κατά το σχέδιό του, ο Παύλος Μελάς, με το επιχειρησιακό όνομα Καπετάν Νίκης Ζέζας, επικεφαλής σώματος 65 μόλις ανδρών που τα αποτελούσαν Μακεδόνες, Μανιάτες και Κρητικοί, ανέλαβε την αρχηγία του Μακεδονικού Αγώνα ενάντια στους Βουλγάρους.
και εισήλθε ένοπλα στα μακεδονικά εδάφη με την εντολή να ασκεί καθήκοντα αρχηγού και στις μικρότερες ομάδες που βρούσαν εν τω μεταξύ στις περιφέρειες Μοναστηρίου και Καστοριάς. Πληροφορηθέντες οι Τούρκοι από διάφορους καταδότες περί της εισόδου και της δράσης του Παύλου Μελά έθεσαν προς καταδίωξή του πολυάριθμα τουρκικό απόσπασμα. Παρά τις συνεχείς διώξεις του Οθωμανικού στρατού, ο Παύλος Μελάς άρχισε να αποδεκαθίζει τις βουλγαρικές ομάδες με βάση τα χωριά Λιγκοβάνη και Λίχηβο. Όμως, στις 13 Οκτωβρίου 1904, βρισκόμενος στα στάτιστα και προδοθής από τη βουλγαρική συμμορία του Μήτρου Βλάχου, περικυκλώθηκε από τουρκικό απόσπασμα 150 ευρώ. Μετά από δίωρη λυσαλέα μάχη, διέταξε ευνίδια έξοδο και φύση επικεφαλής των ανδρών του. Στην επιχείρηση αυτή τραυματίστηκε θανάσιμα στην Οσφυγική χώρα και πέθανε μετά από μισή ώρα στα χέρια του φίλου του, Γεωργίου Στρατινάκη. Η κεφαλή του, αποκοπήσα υπό των συμμαχητών του, τάχθηκε προ της ωραίας πύλης του ναού της Αγίας Παρασκευής στο χωριό Πισοβέρι. Το δε σώμα του παραδόθηκε από τους Τούρκους στον Μητροπολίτη Καστοριάς, όπου και τάφηκε στον παρακείμενο Βυζαντινό Ναό των Ταξιαρχών. Σήμερα το όνομα του Παύλου Μελά φέρει προς τιμή του το χωριό Στάτιστα, ενώ πλήθος προτομών του στολίζουν πλατείες πόλεων, μεταξύ των οποίων στη Θεσσαλονίκη, την Οικογένεια, την Καστοριά, την Κοζάνη, τον Παρακάλαμο κτλ. Να πούμε επίσης ότι η οικογένειά του χειρίζεται τον Βογατικό Καστοριάς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Το μικρόφωνο είναι διαθέσιμο. Αν κάποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι ή έχει να μας πει κάτι ενδιαφέρον, τότε ο κόσμος είναι πολύ χαρά. Από την Παϊδονιά παρακαλά που ήταν ο Μαλάς. Η γυναίκα ήταν από εκεί. Θα πρέπει να κάνω μια διόρθωση ότι η οικογένεια της γυναίκας του Παύλου Μελά, της Ναταλίας Ραγούμη, της αδερφής του Ιωάννου Ραγούμη, ήταν από το Βογατσικό Καστοριάς και όχι ο ίδιος. Εντάξει, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Το διόρθωσα. Ευχαριστώ. Jesus.
πραγματικά ευχαριστώ που σας αφήνω να περνάς. Η Μακεδονία είναι ελληνική! Γίνε μωρέ κοπέλα! Ελληνική! Γίνε μωρέ κοπέλα! Ελληνική! Μην παραθαράζετε την ιστορία!
Τι μας είπε. Η χαρά χαράζεται την ιστορία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η χαρά χαράζεται την ιστορία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Η χαρά χαράζεται την ιστορία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Παραχαράζετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Είναι μωρέ Μακεδονία. Ελληνική. Είναι μωρέ Μακεδονία. Ελληνική. Ότι τα λεωφορεία έχουν κολλήσει στα Μάλγαρα. Thank you.
κίνηση. Ο κύριος Ελευθέριος Τιμάκης έρχεται πίσω από την εξέδρα για να παραλάβει τη μητέρα του, η οποία έχει κοιμηθεί. Ο κύριος Ελευθέριος Τιμάκης έρχεται πίσω από την εξέδρα. Την ελληνική, όλοι μαζί! Μακεδονία, την ελληνική, την ώρα χαράζεται την ιστορία. Η Μακεδονία, την ελληνική.
Εσείς κάνατε το δημοψήφισμα σήμερα. Και ας μην προσπάθατε πολύ. Εσείς με το προτινό καθόσατε. Ο αγώνας τώρα θα αρχίσει και θα τελειώσει
Σοκιανέ! Σοκιανέ! Δεν θα πάρεις όνομα ποτέ! Σοκιανέ! Σοκιανέ! Δεν θα πάρεις όνομα ποτέ! Σοκιανέ! Σοκιανέ! Δεν θα πάρεις όνομα ποτέ! Πολιτιστική φορή! Δεν έχουν καμία από τα κόμματα και από τους πολιτιστικούς φορείς. Γι' αυτό ακριβώς και έχουν και λόγο και έργο. Βρισκόμαστε εδώ για να τονίσουμε ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Είμαστε εδώ για να πραγματοποιήσουμε ένα άτυπο μνημόσυνο. Να προσφέρουμε λίγο θυμία μας, αγιοκέρι, στη μνήμη όλων αυτών που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Μακεδονίας και να ζούμε εμείς. Απευθύνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι οι πλαστογράφοι δεν μπορούν να επιβιώνουν πλέον, διότι η ιστορία είναι συμβόλαιο των ζωντανών, των ακόμη αγέννητων και των νεκρών. Όλοι μαζί, θεσμένοι χέρι-χέρι, ας προχωρήσουμε και ας κάνουμε επιτέλους πράξη τα λόγια του Κόντογλου. Όσοι απομείναμε πιστοί στην παράδοση, όσοι δεν αρνηθήκαμε το γάλα που βυζάξαμε, να αγωνιζόμαστε άλλος εδώ, άλλος εκεί και όλοι κατά πάνω στην πλευτιά, κατά πάνω σε αυτούς που θέλουν την Ελλάδα μας ένα κουφάρι χωρίς ψυχή, ένα λουλούδι χωρίς μυρωδιά. Όλοι μαζί προχωράμε. Είναι μαζί μας ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, Χριστίνας Αντινίδης. Στο διάμα των αιώνων δεν θα μπορούσαμε να απουσιάσουμε από αυτό το παλαϊκό σκαλίδιο. Ο Σάβων, ο γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός από την Αμάσια του Πόντου στις αρχές του πρώτου αιώνα, είπε «Έστιν ούν Ελλάς και η Μακεδονία, έξι τουλάχιστον αιώνες πριν τα σλαβικά φύλλα εμφανιστούν στη Βαλκανική». Αυτή την αυταπόδεκτη αλήθεια υπερασπιζόμαστε σήμερα. Στην αλήθεια που στο όνομά της θυσιάστηκαν χιλιάδες αγώνες. Είμαστε εδώ για την Μακεδονία μας, την Ελλάδα. Γιατί η αλήθεια θα νικήσει το ψέμα. Ενωμένη και ανυποθέτη για τη Μακεδονία μας. Για δεύτερη φορά να βρίσκομαι σε μια συγκέντρωση σαν αυτή προκειμένου να υπερασπίσουμε την ιστορία μας, τη Μακεδονία μας, την πατρίδα μας. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους της Εκκλησίας που βρίσκονται εδώ και δίνουν ξεχωριστό θάρρος στη ψυχή μας. Όλοι να έχουνε, όλοι! Να πιστεύω πως δεν υπήρξε αγώνας του έθνους σε όλη του την ιστορία που η Εκκλησία δεν ήταν μπροστά και όσες φορές ήταν μπροστά είχε νικήσει και φταίθηκε. Και παλαιολόγησε ο Παύλος Βελάς. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εκ μέρους της Ομοσπονδίας
ενώσεις των Δυτικών Μακεδόνων, της ιστορικής αυτής περιοχής της χώρας μας, της Ελλάδας μας, της Μακεδονίας μας, είναι και προς τα έξω τους ψευτοφοπιανούς, τους ψευτομακεδόνες, αλλά κυρίως προς το εσωτερικό, προς τη χώρα μας. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, επιτρέψτε μου, απευθυνόμενος προς το εσωτερικό της χώρας μας, καλούμε την κυβέρνηση, και να προβάλλουν μία και μοναδική θέση στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελλάδα. Και το κυριότερο, η Μακεδονία είναι η καρδιά της Ελλάδας. Αν η καρδιά απεργεί, η έστω πληγωθεί, το σώμα πεθαίνει και το σώμα της Ελλάδας δεν θα το αφήσουμε να πεθάνει. Όλη η Ελλάδα είναι εδώ. Από την Ομογένεια έχει έρθει να δεχτούμε να
Κατσούλας. Έτσι μου το ο ύπατος πρόεδρος Παπακεδονικής Ένωσης Αμερικής, κ. Ιουλής Τέλειος. Αδέλφια Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, ο ύπατος πρόεδρος Παπακεδονικής Ένωσης Αμερικής, σας φέρνω τους χαιρετισμούς του ύπατου Συμβουλίου μου και όλων των Μακεδόνων της Αμερικής. Σας, ενωμένοι στα μια γροθιά, και χαίρομαι ειλικρινά που είμαι σήμερα μαζί σας εδώ στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ για να δείξουμε σε αυτούς που διαπραγματεύονται την πατρίδα μας, τη Μακεδονία, την ιστορία μας και την κουλτούρα μας με τους γείτονές μας και να τους πούμε ότι εμείς δεν θα δεχτούμε αυτό ποτέ, αλλά και να δείξουμε σε αυτούς ότι η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική και είναι εδώ. Η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής για 72 χρόνια πολεμάει για αυτό το θέμα. Τα συγχαρητήριά μου στους οργανωτές αυτής της εκδήλωσης. Ζήτω Ελλάδα, ζήτω Μακεδονία. Παρουσιάζοντας ως Μακεδόνες απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ως μακεδονικό έθνος κάποιους Σλάβους που κατέβηκαν στη Βαλκανική 1000 χρόνια μετά την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αγωνιζόμαστε λοιπόν για την διασφάλιση της ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας, που σαν Έλληνες ποτέ δεν πρέπει να παραχωρήσουμε και την υπερασπιζόμαστε πάντα με αυτοθυσία. Ο Παλαιολόγος του Κωνσταντινούπολη, ο ελληνικός λαός απέναντι στο κύριο.
τους Σκοπιανούς ως Μακεδόνες, οι Έλληνες όχι μόνο δεν θα τους αναγνωρίσουν, αλλά κάθε φορά με αφορμή το ανοιχτό μακεδονικό θέμα θα ενημερώσουμε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Έλληνας. Η αλήθεια δεν χρειάζεται ο Παντούς. Το όνομα Μακεδονία παραπέμπει στον ελληνικό πολιτισμό. Ναι, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, σαν Αμερικανός, να μην δαιμονοποιείται η Αμερική. Πολλοί βρίσκουν δικαιολογία ότι δεν θέλει η Αμερική. Η Αμερική θέλει μόνο να υπάρξει λύση. Σωματείων του Παλίδη τον Χρήστο για πάρα πολύ λίγο έναν καθισμό. Ποντιακά δεν θα καταλαβαίνετε. Αγαπητοί συμπατριώτες, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της μεγαλύτερης εν Ελλάδη Ομοσπονδίας με 455 πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη την επικράτεια, απευθύνω έναν χαιρετισμό σε όλους που βρίσκεστε σήμερα εδώ, οι οποίοι διατρανώνετε την άρνησή σας στην παρακάλεξη της ιστορίας και στην εκχώρηση των κυριαρχικών ιστορικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο το ότι λαμβάνει χώρα για τη Μακεδονία μας. Μήπως τα ίδια δεν συμβαίνουν και για το θέμα της γενοκτονίας. Οφείλουμε όλοι να διατρανώσουμε σήμερα από εδώ, αλλά και με πολλές ακόμα εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, τη βούλησή μας να σταματήσουμε την οποιαδήποτε παραχάραξη στην ιστορία και να διατρανώσουμε ότι η ιστορική αλήθεια είναι μία, μακριά από συμφέροντα, πιέσεις ή φιλοδοξίες. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι τελευταίο, γιατί είναι στις μέρες μας φαινόμενο δυστυχώς τακτό, οτιδήποτε δεν αρέσει καν σε κάποιους να το διεστρεβλώνουν. Εδώ δεν ήρθαμε ούτε για να εκφράσουμε μυσαλλοδοξία, ούτε τίποτα τέτοιο. Προφανώς πιστεύουμε όλοι στο δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών, αλλά οφείλουμε να υπενθυμίσουμε στην πολιτική ηγεσία της χώρας ότι το ψευδεπίγραμμο μακεδονικό έθνος δεν είναι κάτι το οποίο προέκυψε από την ανάγκη του σκοπιανικού λαού, είναι μια κυρίαρχη κρατική ιδεολογία η οποία υποθάτει τον εθνικισμό, υποθάτει τον αλυτρωτισμό και υπαγορεύεται προφανώς από τον ιμπεριαλισμό, ονόματα να μην λέμε, όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται, και τις υπερεθνικές ελίτ. Σας ευχαριστώ, η Μακεδονία είναι ελληνική, η γενοκτονία συνέβη. Συλλόγους απογόνους από την Ανατολική Ρωμιλία. Πρόσφυγες κι εμείς. Είμαστε σήμερα εδώ να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι στην ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας. Γιατί και τιμώντας φυσικά τη μνήμη των προγόνων μας, όπου οι οποίοι ενδεείς και κατετριγμένοι άφησαν την αλυσμόνη, την πατρίδα, τη γη της Ανατολικής Ρωμιλίας και ήρθαν εδώ στη γη της Μακεδονίας, τη φιλόξενη αυτή
γη, τους αγκάλιασε και έτσι συνέχισαν να προχωρούν. Όμως είμαστε εδώ για να βάλουμε και ένα τέλος σε αυτή την παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας, γιατί το έχουμε βιώσει αυτό ως απόγονοι. Έτσι γράφτηκε η Ανατολική Ρωμιλία. Έτσι με αυτή την παραχάραξη της ιστορικής αλήθειας. Γι' αυτό όλοι μαζί ισχύσει τη ενώση πρέπει να δώσουμε ένα μήνυμα να μην επαναληφθεί αυτό το μεγάλο ιστορικό λάθος. Η Μακεδονία είναι ελληνική, ήταν ελληνική. Σήμερα βέβαια δεν κάνουμε μάθημα ιστορίας. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις, χίλιες συναισθήματα. Ένα μήνυμα στέλνουμε στους πολιτικούς. Ας κρατήσουν καλά ως Ευαγγέλιον τα λόγια του Αριστοτέλη, τα λόγια του Πλάτωνα στην πολιτεία. Οι πολιτικοί είναι οι φιλόσοφοι. Οι φιλόσοφοι έχουν ως ύψιστο αγαθό να διοικούν και προς όφελος της ευδαιμονίας της πολιτείας. Ας μην το ξεχνάνε αυτό, γιατί από αυτό και μόνο είμαστε σήμερα όλοι εδώ ενωμένοι για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για την ανάπτυξη της ιστορικής αυτής αλήθειας. Και συνεχίζουμε όλοι μαζί για το καλύτερο αυτού του τόπου. Τελειώνουμε τα λόγια του Μακρυγιάννη. Είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Μόνο τότε θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ. Για ένα τελευταίο χαιρετισμό, για να αρχίσουμε οι ομιλίες όπως είχαμε προγραμματίσει. Είναι μαζί μας η εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αργιθεατικών Σωματείων, Τζούλι Ιωάννου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων παρέδωσε το ψήφισμά της. Η Αργιθέα, η καρδιά της... Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Ήμασταν εδώ, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Έλληνες Μακεδόνες, ερχόμενος από την Καστοριά, στα αιματοβαμμένα κόμματα, εκεί που έφυσε το τελευταίο το αίμα Παύλος Μελάς, θα συνεχίσουμε τον αγώνα και ο Ίκα Λίμωνο. Όποιος βάλει το όνομα Μακεδονία, θα είναι εθνικά προδότης. Yeah.
Αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν τις τελευταίες 20 ημέρες όλο το 24ωρο για να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε δουλέψει μέχρι για τελευταία λεπτομέρεια. Ένας από αυτούς τους ανθρώπους, ο οποίος παρουσίασε τους υπόλοιπους, αλλά δεν παρουσίασε τον εαυτό του, είναι ο Μιχάλης ο Πατσίκας και του αξίζει ένα θερμό χειροκρότημα. Είμαστε σήμερα όλοι εδώ. Μιχάλη, ο λόγος σας. Έλληνες, Μακεδόνες και Μακεδόνισσες, Ελληνίδες και Έλληνες, σήμερα όλοι εδώ με την παρουσία μας γράφουμε ιστορία. Αποδεικνύουμε ότι το δεν γίνεται ανατρέπεται και αλλάζει σε γίνεται. Πριν 20 μέρες, όποιον ρωτούσες να διοργανώσουμε ένα συναλυτήριο, θα σου έλεγε δεν γίνεται. Ο Βουκεφάλας φλέγεται! Το συναλυτήριο το κάναμε. Και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το τρέξανε, κουραστήκανε, στεναχωρηθήκανε. Αυτοί είναι εδώ δίπλα μου τώρα και ξεκινάω από τον Όβρα τον Ιακωβίδη, αυτός που πρώτος έγραψε αυτές τις 5 γραμμές, τον Μιχάλη τον Τεχρή, την Ελένη. Τον Πάνο τον Ακριτίδη. Και την Άστρα τη Σταυρίδου. Η Ειρήνη Λεωνάρδου δεν κατάφερε να είναι σήμερα μαζί μας. Κατέρευσε από την κούραση. Όπως και ο Νίκος ο Κόλλιος που είναι εκλογισμένος κάπου εκεί κάτω και δεν μπορεί να ανεβεί. Όλο αυτό το καιρό ρωτούσανε ποιοι είναι από πίσω. Ποιοι το χρηματοδοτούν! Σήμερα όλοι διαπιστώνουν ότι πίσω από όλο αυτό το μεγάλο συναλυτήριο βρίσκεται μόνο η ελληνική ψυχή. Και η ανεξαρτησία της συνείδησής μας, το δίκαιο των Ελλήνων, η τρισχελιετής ιστορία, η διάθεσή μας να βρωτοφωνάξουμε σε όλη την Οικουμένη ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι μία και δύο ελληνική. Έχουμε μόνο εμείς. Γι' αυτό και με εμάς μόνο διαπραγματεύονται. Ζουν και θα ζουν στη γη της Μακεδονίας. Οι μεγάλες δυνάμεις μπορεί να πιέζουν και να παίζουν στη σκακέρα των οικονομικών και γεωπολιτικών ιδιώσεων τους. Οι γείτονές μας μπορεί να θέλουν διακαώς να ονομαστούν Μακεδόνες, αλλά έχουν τη δική τους ιστορία και ας διαλέξουν όποιο άλλο όνομα θέλουν.
Μακεδονία όμως δεν μπορούν να ονομάσουν το κράτος τους. Γιατί Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα. Μακεδόνας σημαίνει Έλληνας. Στην ιστορία, η Μακεδονία με το όνομα της Μακεδονίας μας. Και να ξέρουν ότι στον αγώνα μας για τα δίκαια του έθνους μας, για την ακεραιότητα της πατρίδας μας, είναι νοερά μαζί μας και εκατομμύρια Ελλήνων από όλη την Οικουμένη. Κι ας μην είναι σήμερα εδώ. Το έχουν αποδείξει στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε ότι γι' αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος είπε: που τον οδηγεί ένα λιοντάρι. Αλλά ένα στρατό λιονταριών που τα οδηγεί ένα πρόβατο. Και εδώ είμαστε λιοντάρια! Απανταχού Έλληνες, μη φοβάστε. Η δύναμη του λαού ήταν και είναι το μεγαλύτερο όπλο. Η βούληση του ελληνικού λαού για τα όσα διακυβεύονται ακούγεται σήμερα ξεκάθαρα και δυνατά, γιατί πηγάζει από τις καρδιές μας. Σηκώστε λοιπόν τα λάβαρα του έθνους και πρωτοφωνάξτε με όλο σας το είναι. Ζήτω η Ελλάδα! Φίλοι μου συνέλληνες, γεια σας. Είμαι και εγώ ένας από τους χιλιάδες νέους που μέσα στην καρδιά τους υπάρχει η πατρίδα, η γλώσσα, ο πολιτισμός και η ιστορία της Ελλάδας, τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη θέση. Ως Έλληνες της νεότερης γενιάς, μέσα και έξω από την Ελλάδα, δεν πάψαμε ποτέ να αγαπάμε, να νοιαζόμαστε και να αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας. Είμαι και εγώ, όπως και εσείς, ένας Έλληνας που δεν θέλει να χαρίσει ούτε ένα κομμάτι από την ιστορία μας. Και αγώνα για να δοθεί ένα τέλος στις αέναες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Η θέση μας είναι μία και αδιαπραγμάτευτη. Η Μακεδονία μας είναι και θα είναι ελληνική. Πριν ακόμα υπάρξει η πύρο. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Αλλά το πρωτοφωνάσετε εσείς με την παρουσία σας εδώ. Εδώ βρίσκονται σήμερα Έλληνες από όλη την Ελλάδα και πολλοί από το εξωτερικό που ήρθαν μόνο για το συγχαρητήριο. Εδώ βρίσκονται σήμερα Έλληνες πατριώτες με τόρμη και δύναμη ψυχής που καλύζουν και αγωνίζονται. Να με συγχωρείτε, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Δεν είμαι επαγγελματίας ομιλητής.
κανείς. Δεν φέρω τίτλους. Απλώς θα ήθελα πέντε λόγια από την καρδιά μου να πω ότι οργανωτής όλου αυτού του πράγματος είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος από το υστέρημά του στήριξε και ήρθε εδώ. Ο ελληνικός λαός που βλέπει τα παιδιά του να παίρνουν μετανάστες στην Ευρώπη. Ο ελληνικός λαός που βλέπει την περιουσία του να χάνεται με άδικα μέτρα. Ο ελληνικός λαός που κόντρα σε όλους και σε όλα σήμερα μαζεύτηκε εδώ πέρα για να φωνάξει ότι η Μακεδονία ήταν, είναι και θα είναι ελληνική. Αυτός είναι που τα έκανε όλα αυτά. Δεν ξέρω, η συγκίνηση είναι μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πέρα από πολιτικές, πέρα από συμφέροντα,
που αιώνες φιλοξενεί τα σπίτια των γονέων, τις εκκλησίες των Ορθοδόξων γερών, σκεπτόμενοι ότι στα σπράγματα της Μακεδονικής γης αναπάγονται οι νεκροί μας πρόγονοι, που δεν αφήμασαν, ανασεβάστηκαν την ιστορία, που δεν πλανήθηκαν, ούτε όμως πράνεψαν για να κρύψουν γη. Thank you.
παραδείτης της καθόματάς του Μακεδονία που γίνονται.
κύριο Νίκο. Και όπου έβλεπε το μάτι μου σε κόσμο. Αυτοί που είδαμε μετά, μόλις ο Δετάσος νομίζω από ένα site, ήταν πλημμυρισμένοι με Θεσσαλονίκη. Ήταν όντως πάνω από 500.000 κόσμο, πάρα παρευθύνω και να καυχόμαστε πέρα με τους κόσμους. Αλλά προσωπικά θα επανέλθω πάλι στην ομιλία, στο κλείσιμο, οι τρεις τελευταίοι που κλείσαν την ομιλία, ο Καραέσκος, ο Λιγερός και ο Φραγκούλης. Μακάρι να αξιωθούμε να ζήσουμε ανθρώπους. Την ελευθερία μας να ζήσουμε, ωραία. Να βγούμε σε αυτή τη χώρα με τέτοιο στέλνος. Αυτό που είδαμε σήμερα είναι πραγματικότητα. Αυτό εναχόμαστε. Αμήν. Όντως, άξι.